Πάω στο... εδώ, στη Γαλοπούλα. Χαίρετε. Hello, again. Τι κάνεις? Bonjour. Άλλο φίλοι δεν έχει? Όχι, θα τα χρεώνω. Πάλι? Πόσα θέλεις? Άστα. Θα κάνουμε Γαλοπούλα σήμερα. Θέλω να είσαι πάρα πολύ προσεκτική. Καλέ, θα φύγω, μην αγώνεσαι. Εντάξει. Θα τα κάτσω εκεί, στην αρχισμένη αμυγδαλιά. Τέστη, ναι. Κοίτα τι, την κούκλα μας. Η ομορφούλα, τι είναι αυτά που έχεις περάσει με στην κοιλιά της? Πήγε μισή με άγριο ρύζι. Όχι, έχεις περάσει ένα σύρμα. Αυτό είναι θερμόμετρο, δεν είναι δύσκολο, κύριε. Είναι την θερμόμετρο. Την έχει καρφώσει τη γαλοπούλα του. Δεν την έχω καρφώσει. Αυτό είναι σημαντικό κιόλας. Για να μην ψήνουμε στην τύχη και να φοβάμαστε εψημένη ή δεν εψημένη, θα χρησιμοποιείτε θερμόμετρο. Πολύ ωραία. Ξεκινάς, λες ό,τι θέλεις, σαν να μην υπάρχω εγώ εδώ. Μπράβο. Να δούμε τα υλικά, που είναι πολλά. Για τη γέμιση θέλουμε 180 γραμμάρια άγριο ρύζι, 50 γραμμάρια κράμπερις, 750 ml ζωμόκοτας, 750 ml, μου τραβάει τα αυτιά ρε παιδιά και λέει κάνει ότι δεν είμαι εδώ. 30 ml ελαιόλαδο που είναι 2 κουταλιές της σούπας, 200 γραμμάρια κρεμμύδι ψιλοκομμένο που σημαίνει ένα κρεμμύδι μεγάλο ψιλοκομμένο, 2 κόκκινα μήλα κομμένα σε μικρούς κύβους, 2 κλονάρια σέλερι, το σέλερι είναι αυτό το πράγμα, είναι αυτό το σέλερι, ούντο, να το, όχι σέλινο. Τι έγινε? 2 σκελίδες κόρδες λιωμένες, μισό ματσάκι θυμάρι σε φιλαράκια, 250 γραμμάρια φρέσκα λουκάνικα και να τα σπάσουμε σαν κιμά. 120 γραμμάρια φουντούκια σπασμένα. Μισό ματσάκι μαϊτανό ψιλοκομμένο. Αλάτι πιπέρι. Για τη γαλοπούλα και για την άλμη της. Θέλουμε μια γαλοπούλα γύρω στα 4-5 κιλά. Αυτή μας κάνει για περίπου 10 άτομα να ξέρετε. Και για την άλμη, θα κάνουμε άλμη και θα μαριναρούμε τη γαλοπούλα, θέλουμε 300 γραμμάρια αλάτι, 200 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 4 λίτρα νερό, ένα μέτριο κρεμμύδι ολόκληρο, αλλά καλό είναι να το κόψετε σε φέτες, 12 σκελίδες κόρδο ολόκληρες, 20 κόκκους πιπέρι, 4 φύλλα δάφνης φρέσκα, ένα ματσάκι θυμάρι, ένα ματσάκι μαϊντανό και χυμό από ένα λεμόνι. Και για τη σάλτσα θέλουμε μισό λίτρο ζωμόγκοτας, 200 ml κρασί λευκό, 100 ml έναν καλό κονιάκ από αυτό που πίνετε, κρατήστε και 100 ml και αν δεν σας αρέσει το κονιάκ βάλτε ρούμι, άμα δεν θέλετε βάλτε ουίσκι, μία κουταλιά στη σούπας μουστάρδα τίζον, 2 κουταλιές της σούπας περίπου corn flour διαλυμένες σε νερό. Και θέλουμε και 10 φυλλαράκια φασκόμηλο, αλάτι, πιπέρι. Ουφ, τελειώσαμε. Γιορτινή είναι. Τι, θα κάνουμε μια καλή συντάγη για τις γιορτές? Καλά, έχεις δίκιο. Γι' αυτό και εμείς το επιλέξαμε. Θα κάνουμε ένα πράγμα που είναι θεωρώ πολύ βασικό και βοηθάει πάρα πολύ. Θα κάνουμε άλμη. Εδώ έχω νερό και βράζει και βάζουμε στην άλμη. Άμα βάλω τη γαλοπούλα την έτοιμη για την Παρασκευή κρατάει, θα είναι χάλια. Όχι. Πλάκα σου κάνω. Θα πας στην Πέμπτη, έχει πολλά μέρη που μπορεί να πάρεις ό,τι είναι η γαλοπούλα. Βάζουμε το αλάτι, τη ζάχαρη, το πιπέρι. Πού πας? Σε διώξανε. Το λεμόνι, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το θυμάρι, τη δάφνη τη φρέσκια, το μαϊτανό και αυτή είναι η άλμη. Να πούμε γι' αυτό τώρα. Αυτό θα το βράσετε τώρα για 10 λεπτά. Η άλμη θα βοηθήσει, θα τη φτιάξουμε την άλμη και θα αφήσουμε να κρυώσει. Η άλμη βοηθάει πάρα πολύ στη γαλοπούλα για να μην στεγνώνει. Okay. Και καλό είναι να το κάνετε. Θα πρέπει να το κάνετε αυτό μία μέρα πριν. Θα το κάνετε μία μέρα πριν, θα το αφήσετε να κρυώσει. Θα τη βάλετε την άλμη στην άκρη, εγώ θα την πάρω από εδώ. Θα κρυώσει και θα βάλετε την γαλοπούλα μέσα.
θα την αφήσει τη γαλοπούλα μία μέρα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Και μετά θα κάνουμε τη γέμιση. Η άλμη βοηθάει ώστε να τραβάει η γαλοπούλα. Οπα, αυτό είναι ξύδι. Μπράβο. Το βάζουμε στο ρύζι που δίνει και άρωμα. Ό,τι λάθη κάνετε μπορείτε να τα σώζετε. Σήμερα η συνταγή άλλη είναι ρύζι με ξύδι. Η άλμη, να το ξαναπώ γιατί είναι πολύ σημαντικό, βοηθάει ώστε να τραβήξει η γαλοπούλα υγρά, έτσι όταν θα ψηθεί δεν θα μας στεγνώσει. Και τώρα κάνουμε τη γέμιση. Την επόμενη μέρα εσείς θα κάνετε τη γέμιση. Θα βάλετε το άγριο ρύζι, είναι περίπου 1:3 για να καταλάβετε την αναλογία, και θα το βράσετε περίπου μισή ώρα. Εγώ το έχω ψήσει. Να το. Εδώ. Βάζουμε πρώτα τα λουκάνικα. Τα λουκάνικα τα βλέπετε πως είναι, τα έχω κάνει κοιμά. Τα έχω βάλει στο μούλτι, έχω βγάλει το έντερο απ' έξω ή το πλαστικό. Πλέον δεν έχουν έντερο τα λουκάνικα. Συνήθως έχουν ένα είδος πλαστικό. Εδώ. Το οποίο, όχι πλαστικό, μια μεμβράνη απ' έξω, το οποίο μπορεί να φας. Τη βγάζετε αυτή και το κάνετε κοιμά στο μούλτι. Και σοτάρουμε το λουκάνικο. Και το σοτάρουμε αυτό για 3-4-5 λεπτά. Μετά θα προσθέσουμε το κρεμμύδι. Μετά θα βάλουμε και το σκόρδο και θα το σάτουμε όλο αυτό. 1-2 λεπτά. Αυτό μην το δοκιμάσετε, εκτός αν είστε μάγειρας. Αφού σοταριστεί αυτό το πράγμα και για να επιτύχουμε το χρόνο, επιταχύνουμε το χρόνο, θα βάλουμε το μήλο που το έχουμε ψιλοκόψει, το σελέρι, θα τα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ, θα το βρείτε το σελέρι. Τώρα αν δεν βρείτε, πρέπει να βάλετε και σέλινο, αλλά αυτό είναι λίγο πιο απαλό και λίγο διαφορετικό. Σέλερι, το κοβάζουμε και το σέλερι. Και σοτάρουμε, okay. Αυτό θα το σοτάρετε περίπου άλλα 5 λεπτά. Μετά σβήνουμε την... 5, όχι 50. Ου, απαντάω τώρα. Μ' αρέσει αυτό. Να το, αυτά είναι κράμπερις. Αν δεν θέλετε να βάλετε κράμπερις, μπορεί να βάλετε κράνα. Ούτε κράνα θα βρείτε εύκολα. Μπορεί να βάλετε σταφίδες. Okay. Μπορεί να βάλετε κορυφιακές σταφίδες. Βάζουμε και τα κράμπερις. Τελειώνει η γέμιση. Και βάζουμε μέσα το ρύζι, να το, okay. Και το τραβούμε τώρα από τη φωτιά. Όταν το τραβήξουμε από τη φωτιά θα βάλουμε μέσα το μαϊτανό, το θυμάρι και τα φουντούκια. Στο τέλος τα βάζουμε αυτά μακριά από τη φωτιά. Έχουμε τελειώσει και με τη γέμιση, τη βλέπετε. Θα βάλουμε αλάτι. Πιπέρι, στο αλάτι να προσέχετε, διότι η γαλοπούλα έχει λουκάνικο που είναι αρκετό, έχει αρκετό αλάτι. Οπότε θα βάλετε, θα δοκιμάσετε και θα βάλετε λίγο αλάτι. Έχω κάνει και τη γέμιση. Μαζεύω τώρα. Μαζεύω. Οπότε παίρνουμε τη γαλοπούλα μας που την έχουμε στο ψυγείο. Και θα τη γεμίσουμε. Αυτή είναι περίπου 4 κιλά. Παίρνουμε τη γαλοπούλα, την ανοίγουμε. Τη γαλοπούλα υποτίθεται στην άλμη, αν θυμάστε. Την έχουμε βάλει στην άλμη μια μέρα. Τη ξεπλένουμε τώρα τη γαλοπούλα και τη στεγνώνουμε με χαρτί. Μετά παίρνουμε, τη γεμίζουμε τη γαλοπούλα. Και μετά, αφού τη γεμίσουμε, θα το δείξω τώρα, τη κρατάμε εδώ και με ένα σκηνή. Τη δένουμε εδώ πέρα, ίσα ίσα, όχι πολύ σφιχτά, για να κρατήσει μέσα τη γέμιση. Το κάναμε γι' αυτό. Τη βάζουν η γαλοπούλα, τα 4 με 5 κιλά θέλουν περίπου 2 ώρες. Μπορείτε δυσκολεύεστε να το πιστέψετε, δεν θέλει πάλι από 2 ώρες. Το άλλο όμως, το πιο σωστό κριτήριο, είναι και σας συμβουλεύω να πάρετε ένα θερμόμετρο, υπάρχουν φτηνά θερμόμετρα. Η γαλοπούλα όταν πάει στους 70 βαθμούς, όταν βάλει το θερμόμετρο μέσα, θα σας το δείξω, γιατί θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Να την γαλοπούλα μας έτοιμη. Από τις 8 το πρωί ήρθα για να την γεμίσω. Να την γαλοπούλα μας. Το θερμόμετρο θα το βάλετε στο πιο χοντρό σημείο της γαλοπούλας. Ποιο είναι το πιο χοντρό? Εδώ στα μπούτια είναι συνήθως. Και όταν το θερμόμετρο δείξει 70 βαθμούς Κελσίου, η γαλοπούλα είναι έτοιμη. Δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτε άλλο. Στην τρία. Όλοι λοιπόν, έχουμε σχεδόν τελειώσει. Παίρνω και τη γέμιση. Η γέμιση που φτιάχνουμε, να ξέρετε, θα σας περισσέψει. Ακούγονται? Η γέμιση θα σας περισσέψει. Και βάζω και γέμιση σε ένα ταψί, μαζί με λίγο ζωμό και την ψήνω. Okay, έχουμε και τη γέμιση. Θα μεταφέρω τώρα τη γαλοπούλα. Το θερμόμετρο μου έχει δείξει ότι είναι ψημένη. Και μεταφέρω τη γαλοπούλα, δεν ξέρω πώς. Αλλά τη μεταφέρω. Δεν ξέρω πώς θα την πάρω. Με τα χεράκια μου. Σε έναν ταψί. Ωπα! Να το πουλί! Εδώ μέσα έχω ζουμιά. Okay. Θα ρίξω... Αυτό είναι αντικολλητικό και δεν έχουν κολλήσει πράγματα από κάτω. Εάν έχουν κολλήσει πράγματα... Κάτι άκου. Ό,τι θέλει να πάει. Τι θέλει? Εσένα γεμιστό. Εγώ είμαι γεμιστός. Ποιος το είπε, ποιος το είπε? Λέει, εγώ έτσι πως βλέπω, δεν θέλω να πάω τη γαλοπούλα. Θέλω να πάω τον μπέσκια γεμιστό. Ας έρθει. Εδώ έχουν βγει ζουμιά. Είχα βάλει και λίγο νερό εδώ μέσα και έχουν βγει ζουμιά. Να σου κρατήσουμε. Άμα θέλει, γεμιστός είμαι. Καλή, τρέπεται. Καλή, πολύ μεγάλη γαλοπούλα. Να την κόψουμε λίγο. Είναι και εννοείται. Πρέπει να τελειώσουμε, να τελειώσουμε τη σάλτσα. Έχουν μείνει ζουμιά εδώ μέσα. Ξύνετε το πάτο του ταψιού γιατί τα θέλετε όλα αυτά. Βάζετε το κονιάκ, όπως λέει Συντάκη. Βάζουμε το προεδρικό κρασί. Μη φοβάσαι. Γιατί προεδρικό? Προεδρικό. Το δικό μας. Α, του Προέδρου. Βέβαια. Α, okay. Έχει όνομα το κρασί. Δεν είναι. Το Μετιτέρα, άμα δεν. Όλα έχουν όνομα. Να το βλέπεις και το σουρώνουμε. Και είναι και πολύ ωραία κρασιά. Ειδικά τα λευκά. Το σουρώνουμε για να είναι η σάλτσα μας καθαρή. Να σου πω κάτι. Να μου πεις. Με τη γαλοπούλα τι κρασί πάει, λευκό ή κόκκινο? Λευκό νομίζω. Λευκό. Αν και τα τελευταία χρόνια να ξέρεις, ειδικοί λένε. Ο καθένας δεν είναι ότι του κάνει κέφι. Α, μπράβο. Και εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Θες να πεις κόκκινο, πιες κόκκινο. Θες να πεις ροζέ, πιες ροζέ. Είναι αλήθεια όμως, ορισμένα πράγματα είναι καλύτερα με έναν τρόπο. Αυτό μπορώ να το φάω, δεν έκανε. Είναι έτοιμο. Το βλέπεις το. Η σατσούλα μας, η σάλτσα μας. Όχι σαλτσούλα. Η σάλτσα είναι έτοιμη. Θα βάλουμε μουστάρδα. Πεθαίνω. Πεθαίνεις, Τι μουστάρδα. Παιδιά, πρέπει να έρθετε. Αφήστε το Χρήστο. Δεν καταλαβαίνετε, δεν θα το ξαναφάτε. Και κόβω και το φασκόμηλο. Φιλενάδα, περίμενε. Φασκόμηλο. Θα την τελειώσω όλη σήμερα. Δεν καταλαβαίνετε. Τόσο ωραία. Δεν πάει ο νους σας. Δεν πάει ο νους. Δεν πάει ο νους μας. Α, περιμένε να την τελειώσω. Τα νεύρα του. Όχι, πρέπει να την τελειώσω την συνταγή. Θέλω να την δείξω όλη. Είναι Χριστούγεννα. Πρέπει να την κάνουν καλά τη συνταγή. Ναι, ναι, ναι. Πάρτε ένα τραγουδάκι. Ναι, το κουνάω στο μαχαίρι πολύ. Το βλέπω. Δεν κόβει. Αυτό όχι. Τι είναι καλέ, αυτό? Σκύλος που καυγίζει και τα flower που το διαλύει. Δεν μιλάμε για σκύλο, μιλάμε για μαχαίρι τώρα. Cornflower που το διαλύει. Πάρε καλά σαν μαχαίρι. Όχι, δεν μου χαλάσε. Μια χαρά, ευτυχώς λείπατε. Α, για να πήξει αυτό. Ναι, για να δέσει. Αλάτι άμα θέλει. Αλάτι. Μη βάλεις αγάπη μου. Εγώ δεν θέλει. Αν θέλει, αν μην βάλω. Πάντα έτσι μεγάλες είναι καλοπούλες. Όλα. Ναι, την έθρεψε στο σπίτι του αυτή την γαλοπούλα. Όταν θα σου βρει άντρα, θα έρθει να σου πω εγώ. Όταν ακούω. Νάντση, μην ταράζει τα νερά. Τι? Να το κυρία, έλα, μπράβο, νοικοκυρά η Φλωρίδα. Χριστόφορε, μελομακάρονα έχει κάνει. Στη ζωή μου αν έχω κάνει. Όχι, αυτή την περίοδο. Όχι. Γιατί θέλει ο Φερεντίνο κάτι μελομακάρονα, δεν μπορώ να βρει καλά μελομακάρονα γι' αυτό. Θα το στείλουμε. Ξέρω ένα μελομακάρονα. Έλα, Χριστοφορέ. Έτοιμοι είμαστε. Θα με αφήσετε να κόψω. Αγάπη. Παίρνω το ιαπωνέζικο μου μαχαίρι. Αν όχι, θα τσακωθούμε. Παίρνω το ιαπωνέζικο μου μαχαίρι. Παίρνω ένα μπιρούνι. Και θα σας φτιάξω. Άντε και του χρόνου. Φέρνετε ένα πιατάκι. Μια φανταστική γαλοπούλα ζουμερή. Δεν θα το πιστεύετε.